Ο Ερατοσθένης ο Κυριναίος ήταν αρχαίος Έλληνας, μαθηματικός, γεωγράφος, αστρονόμος και ποιητής. Γεννήθηκε στην Κυρίνη και έζησε, σπούδασε και πέθανε στην Αλεξάνδρεια, η οποία ήταν τότε η πρωτεύουσα της Αιγύπτου. Όταν ήταν περίπου 40 ετών, ορίστηκε επικεφαλής της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας και ήταν τότε που εκτέλεσε ίσως το σημαντικότερο πείραμα για το οποίο έμεινε γνωστός στην ιστορία. Μέτρησε την περιφέρεια της γης, χρησιμοποιώντας ένα κοντάρι και λίγη γεωμετρία. Κατά τη θητεία του ως επικεφαλής βιβλιοθηκάριος, ο Ερατοσθένης πληροφορήθηκε πως κάθε χρόνο, το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου, τη μέρα δηλαδή του θρηνού Ιωστασίου, στην αρχαία πόλη Σιήνη συνέβαινε κάτι ασυνήθιστο. Αν κοιτούσες στον πάτο ενός πηγαδιού, μπορούσες να δεις ολόκληρο τον ήλιο να καθρεφτίζεται στα νερά του. Ο Ερατοσθένης συμπέρανε ότι για να συμβαίνει κάτι τέτοιο τη συγκεκριμένη μέρα, ο ήλιος έπρεπε να βρίσκεται ακριβώς πάνω από τη Σιήνη και οι ακτίνες του να πέφτουν κάθετα σε αυτή. Γνώριζε επίσης πως την ίδια μέρα στην Αλεξάνδρεια το φαινόμενο αυτό δεν συνέβαινε. Οπότε κατάλαβε ότι ο λόγος που ο ήλιος δεν μπορούσε να βρίσκεται ταυτόχρονα πάνω από τη Σιήνη και την Αλεξάνδρεια οφείλονταν στην καμπυλότητα της γης. Η ιδέα ότι η γη ήταν σφαιρική δεν ήταν άγνωστη στον Ερατοσθένη. Οι αρχαίοι Έλληνες είχαν καταλάβει πως η επιφάνεια του πλανήτη καμπυλώνει, γιατί έβλεπαν τα πλοία που απομακρύνονταν από το λιμάνι να εξαφανίζονται από κάτω προς τα πάνω. Επίσης είχαν παρατηρήσει πως κατά τις ηλινιακές εκλήψεις, η σκιά της γης στη Σελήνη ήταν ξεκάθαρα κυκλική. Ο Ερατοσθένης λοιπόν σκέφτηκε πως μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γεγονός αυτό για να μετρήσει την περιφέρεια του πλανήτη. Το μεσημέρι της 21ης Ιουνίου στην Αλεξάνδρεια κάρφωσε ένα κοντάρι κάθετα στη γη. Στη συνέχεια μέτρησε τη γωνία μεταξύ του κονταριού και των ηλιακών ακτινών και τη βρήκε ίση με το 1 πεντηκοστό του κύκλου ή αλλιώς 7,2 μοίρες. Εφόσον όμως θεώρησε πως η γη είναι σφαιρική και ο ήλιος βρίσκεται τόσο μακριά που οι ακτίνες του φτάνουν σε αυτή σχεδόν παράλληλες, οι προεκτάσεις του κονταριού στην Αλεξάνδρεια και του πηγαδιού στη Σιήνη θα τέμνονται ακριβώς στο κέντρο της γης. Ενώ η γωνία που σχηματίζεται μεταξύ των δύο πόλεων θα είναι ίση με τη γωνία μεταξύ κονταριού και ηλιακών ακτινών, ως εντός εναλλάξει γωνίες. Με άλλα λόγια, το 1 πεντηκοστό της περιφέρειας της γης είναι ίσο με την απόσταση μεταξύ Αλεξάνδρειας και Σιήνης, οπότε ολόκληρη η περιφέρεια θα είναι η απόσταση αυτή επί 50. Άρα το μόνο που έμενε για τον Ερατοσθένη ήταν να μετρήσει την απόσταση μεταξύ των δύο πόλεων. Και ακριβώς αυτό έκανε. Βρήκε την απόσταση ίση με 5.000 στάδια, ενώ λίγο αργότερα φαίνεται να τη διόρθωσε σε 5.040 στάδια. Οπότε τελικά ο υπολογισμός του για την περιφέρεια της γης ήταν 252.000 στάδια. Δυστυχώς, το έργο του Ερατοσθένη, στο οποίο λογικά θα έγραφε αναλυτικά τους υπολογισμούς του, δεν διασώζεται. Για το πείραμά του μαθαίνουμε από μεταγενέστερα γραπτά, τα οποία όμως αφήνουν πολλά στη φαντασία μας. Πώς μέτρησε ο Ερατοσθένης τη γωνία μεταξύ κονταριού και ηλιακών ακτινών, πώς μέτρησε την απόσταση Αλεξάνδρειας και Σιήνης. Κάποιοι λένε πως υπολόγισε την απόσταση βάσει του χρόνου που χρειαζόταν τα καραβάνια για να ταξιδέψουν από τη μία πόλη στην άλλη. Το ταξίδι διαρκούσε 50 μέρες, ενώ οι καμήλες μπορούσαν να διασχίζουν περίπου 100 στάδια τη μέρα. Κάποιοι άλλοι υποστηρίζουν πως ο Ερατοσθένης προσέλαβε ανθρώπους για να περπατήσουν όλη τη διαδρομή μετρώντας τα βήματά τους, τους λεγόμενους βηματιστές. Άλλο ένα μυστήριο είναι το μήκος των σταδίων, το οποίο διέφερε από περιοχή σε περιοχή και έτσι δεν είμαστε σίγουροι ποια στάδια εννοούσε ο Ερατοσθένης. Κάποιοι ιστορικοί υποστηρίζουν πως τα στάδια που χρησιμοποίησε ήταν 157 μέτρα, ενώ άλλοι πως ήταν 185. Οπότε ο υπολογισμός του για την περιφέρεια της γης πρέπει να ήταν ανάμεσα από 39.564 και 46.620 χιλιόμετρα. Η σημερινή αποδεκτή τιμή για τη μεσημβρινή περιφέρεια είναι 40.008 χιλιόμετρα. Το πείραμα του Ερατοσθένη δεν θα μπορούσε βέβαια να είναι τέλειο. Καταρχάς, η Αλεξάνδρεια δεν βρίσκεται ακριβώς βόρεια από τη Σιήνη, κάτι που οδηγεί σε ελάχιστα διαφορετικούς υπολογισμούς. Επίσης, σήμερα γνωρίζουμε πως η Γη δεν είναι μια τέλεια σφαίρα και οι ακτίνες του ήλιου δεν φτάνουν σε εμάς ακριβώς παράλληλες. Η ακρίβεια της μέτρησής του ωστόσο δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Παρόλο που τα εργαλεία που χρησιμοποίησε ήταν πρωτόγωνα, ο υπολογισμός του ήταν πολύ κοντά στην πραγματική τιμή και αυτό γιατί η ιδέα στην ουσία της ήταν σωστή. Ο Ερατοσθένης, σαν γνήσιος επιστήμονας, έκανε μια παρατήρηση, στηρίχθηκε στις προηγούμενες γνώσεις για τη σφαιρική γη και κατασκεύασε το κατάλληλο πείραμα για να κάνει τον υπολογισμό του. Απέδειξε πως καμιά φορά μια απλή ιδέα και ένα περίεργο μυαλό είναι όλα όσα χρειάζεσαι για να αλλάξεις τον κόσμο. Fun fact!
1700 χρόνια μετά το πείραμα του Ερατοσθένη, ο θαλασσοπόρος Χριστόφορος Κολόμβος, χρησιμοποιώντας λαθεμένες εκτιμήσεις για την περιφέρεια της γης, ξεκίνησε από τα Κανάρια νησιά ένα ταξίδι προς τα δυτικά με προορισμό την Ιαπωνία, η οποία πίστευε ότι βρισκόταν μόλις 3.700 χιλιόμετρα μακριά. Αν είχε χρησιμοποιήσει την περιφέρεια που υπολόγισε ο Ερατοσθένης, θα ήξερε πως το ταξίδι ήταν πολύ μεγαλύτερο, περίπου 20.000 χιλιόμετρα. Μια απόσταση που κανένα πλοίο εκείνης της εποχής δεν θα μπορούσε να διασχίσει. Από ό,τι φαίνεται, ο Κολόμβος μάλλον στάθηκε τυχερός που ανάμεσα από την Ευρώπη και την Ασία έτυχε να βρίσκεται μία ακόμα Ήπειρος. Είμαι ο Στέφανος και παρακολουθήσατε την Καθημερινή Φυσική. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like, subscribe και μέχρι το επόμενο, καλό καλοκαίρι!